Περπατάμε σε όλα. Το μήνυμα ελείπει. Χθες ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης στα εγγένεια της έκθεσης του Εκμηλητηρίου Αργολίδας ανακοίνωσε επισήμως ότι γίνεται αποδεκτή η παρέμβασή μου και τον Σεπτέμβριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται η απόφαση της κυβέρνησης να δημιουργήσει ειδικό αναπτυξιακό, ειδικό περιφερειακό αναπτυξιακό νόμο. Ήταν ένα πάγιο αίτημα, τουλάχιστον εμείς το έχουμε συζητήσει από τις πρώτες μέρες που είχαμε βρεθεί και θεωρώ ότι αυτό ουσιαστικά αποτελεί το μεγαλύτερο εργαλείο και τη μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί για πρώτη φορά θεσπίζεται στη χώρα ότι, ότι δεν πρέπει να έχουμε έναν οριζόντιο αναπτυξιακό νόμο, αλλά θα πρέπει η κάθε περιφέρεια να έχει τη δυνατότητα να προτάξει τις δικές της προτεραιότητες στο να διαμορφώσει τον δικό της ειδικό περιφερειακό αναπτυξιακό νόμο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο στοιχείο που μας ενδιαφέρει όλους, όλους μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, το δεύτερο όμως είναι ότι έγινε αποδεκτό ότι από εδώ και πέρα ο χειρισμός του ΕΣΠΑ θα πάει με διαδικασία fast track. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή ότι οι διαδικασίες που θα υπάρξουν θα είναι πάρα πολύ γρήγορες και όχι μόνο αυτό, επειδή στο μυαλό σου κατάλαβα τι έχεις, ότι έγινε αποδεκτή η άποψή μας, θα μας δοθεί τεχνητή βοήθεια για να πάρουμε σύμβουλο ρήμανσης έργων. Τα έργα τα οποία είναι ήδη όριμα είναι πάρα πολλά και υπερκαλύπτουν τα κονδύλια που υπάρχουν. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Θα σας πω εγώ με την ευκαιρία αυτής της κουβέντας και της συνάντησης ότι, κοιτάξτε, έχουν ενταχθεί κάποια έργα. Αυτή τη στιγμή η ένταξη των έργων είναι περίπου στο 50%. Και εκ των οποίων, για τα οποία υπάρχει ένα 32% επίπεδο νομικών δεσμεύσεων των έργων. Εσύ καλά έκανες, Ηρακλή, και έβαλες το θέμα της δυνατότητας να κινηθεί το ΕΣΠΑ στην υλοποίησή του. Δηλαδή και αυτά τα έργα που έχουν σήμερα ενταχθεί και για τα οποία υπάρχουν και νομικές δεσμεύσεις, υπάρχει μία δάνεια. Έτσι, η εκτίμησή μου την έχω πει δημόσια. Θεωρώ ότι ήταν λάθος και αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων το ότι εξ αρχής δεν δόθηκε η αρμοδιότητα στην αιρετή περιφέρεια. Για να κινηθεί αυτός ο μηχανισμός χρειάζεται επισταμένη παρουσία, χρειάζεται συνέχεια κινητικότητα και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και ασφαλώς υπάρχει αυτό το τέλμα το οποίο όλοι διαπιστώνουμε. Από πρώτη εβδόμου που θα έχουμε ουσιαστικά εμείς την ευθύνη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, το ένα πρόβλημα είναι το να τρέξουμε την υλοποίηση του προγράμματος, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι αν στο τέλος του χρόνου δεν είμαστε οριακά στα επίπεδα των προσδοκιών των στόχων, αυτό θα μας σημαδέψει πάρα πολύ για τα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα γιατί από του χρόνου αρχίζει η συζήτηση της πέμπτης προγραμματικής περίοδου, που σημαίνει ότι εμείς θα μπούμε μέσα με μια deadline, που αυτό είναι εις βάρος μας. Από την άλλη μεριά θέλω να σας ενημερώσω ότι το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αρχίζει η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Στην αναθεώρηση του ΕΣΠΑ εμείς είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο για να έχουμε την δυνατότητα να υποδεχθούμε μέσω ενός μοντέλου που έχουμε διαμορφώσει όλα, όσο μπορούμε περισσότερους από τους πόρους που δεν θα απορροφηθούν μέχρι το 2011. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας, έτσι. Εντάξει. Εγώ θα ήθελα να πω για τον Πέτρο, για το θέμα του Γηθίου, μπαίνει όλο το λιμάνι μέσα. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα, θα συνεχίσει με την κυρία Τζανετέα, ότι το δεύτερο κομμάτι της μελέτης, Γιώργο, δεν είναι στον βαθμό ωριμότητας που πρέπει να είναι και πρέπει να το τρέξουμε, θα κρατήσω το μέτρο ανοιχτό, ώστε να κερδίσουμε όλο αυτό
την ιστορία. Έτσι. Και βέβαια να τρέξουν τα αλλιευτικά καταφύγια τα οποία... Το λιμάνι σαν λιμάνι έχει τελειώσει. Δηλαδή. Ναι, ναι. Έγινε δεκτό. Και αυτό το κερδίσαμε με overbooking, το οποίο έγινε αποδεκτό από την διαχειριστική. Εγώ ήθελα πάνω στο ΕΣΠΑ ή στα αναπτυξιακά προγράμματα. Είχα πει στο παρελθόν και μπορώ να το ξαναπώ. Αν παίρναμε παράδειγμα το 7 το Θησέα, τι θα έλεγα. Έχουμε πάρει αυτή τη χρηματοδότηση. Να γίνει κατανομή, ένα περιφέρειες, αναδημούς, αναδήμους και να υπάρχει ο ανταγωνισμός. Οπότε, τι έχει ο Χιδήμος, έχει για αυτό το έργο αυτά τα χρήματα και πρέπει να είσαι έτοιμος ένα χρόνο νωρίτερα. Εάν δεν είσαι, το χάνεις. Έτσι ξέρεις τι να τρέξεις και τι να κάνεις. Πέτρο, όλοι παραλάβαμε μία δεδομένη, όλοι, παραλάβαμε μία δεδομένη κατάσταση. Όλοι. Έτσι, έχουμε έλλειψη μελετών. Δεν είχαμε ποτέ έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για όλη την περιφέρεια. Γιατί εάν δεν, τα έργα και οι επενδύσεις, αν δεν έχουν συνέργειες... Είναι οι ανάγκες όμως της περιφέρειας τόσες πολλές που αν δεν σου έχουν δώσει ένα μπούσουλα ότι τι θα κάνεις, πού να προταστά. Πάει. Τώρα έτσι το παραλάβαμε, θα τρέξουμε με αυτές τις διαδικασίες. Όχι, το ξέρω τι λες. Γι' αυτό πάντως, είπα ότι θα πάρουμε ειδικό σύμβουλο και αυτό είναι σημαντικό πράγμα για να οριμάσει πάντως, σημαντικά έργα τα οποία έχουμε ανάγκη. Κύριε Περιφερειάρχη, όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι αν δεν λειτουργήσουν τα έργα, ούτε το ΦΠΑ θα αυξηθεί, ούτε και τα έσοδα των Δήμων πρόκειται ποτέ να εισπραχθούν. Πράγμα που σημαίνει πολύ σωστά αυτό. Πολύ σωστό, Γιάννη. Έχει μάθει να λειτουργεί έτσι. Είπα, είναι ότι... πολύ σωστό, γιατί ένα κομμάτι του ΦΠΑ θα είναι από τη μία εκτέλεση των έργων. Θα πρέπει να υπάρχει deadline σε ημερομηνίες, δηλαδή να ξέρει ο καθένας ότι δεν μπορεί να τρέξει 70 μελέτες μαζί, μπορεί να τρέξει μία και καλή για να ολοκληρωθεί και να τελειώσει. Αυτό θα γίνει από 1η Σεπτέμβρη, Γιάννη. Και έτσι δεν θα βλέπουμε και μεταξύ μας. Από 1η Σεπτέμβρη και εγώ θέλω να είμαι και ξεκάθαρος, όλα τα πράγματα θα περάσουν από την αιρετή περιφέρεια. Θεωρώ ότι η κινητικότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης, ιδιαίτερα ένα μήνα πριν η αρμοδιότητα έρθει σε εμάς, είναι σε λάθος δρόμο και θα τα συζητήσουμε μετά στην πορεία αυτή.